Άιντε. Ηρέμησε λίγο κάθε μέρα τέτοιο πράγμα. Εγώ ήρεμος είμαι. Εσύ έρχεσαι και φέρνεις την ένταση. Μια χαρά είμαι. Λοιπόν, Open TV έχουμε ανοιχτό. Όπου ένταση. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής. Θα έχεις το έχουμε και Κοσμοτέ που προβάλλεται επίσης το παιχνίδι, να ξέρετε. Θα μην το χαλί, να ακούγόμαστε εμείς. Εντάξει, το δείχνει και στην Κοσμοτέ. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Κανονικά. Σαν το σκύλο με τη γάτα να πούμε. Άντε, ας το πούμε. Εδώ είμαστε. Θα ανοίξουμε γραμμές κατευθείαν. 287 και 3 οχτάρια. Κάνω την καρδιά μου πέτρα γιατί έχουμε μία λίστα με θέματα σήμερα, αλλά θέλω να ακούσω εσάς. Δίνουμε μικρόφωνο στον κόσμο, Νίκο. Βεβαίως. Δίνουμε. Βεβαίως. Ωραία. Ελπίζω πραγματικά να μας πάρει χθεσινή κυρία για τον Γκάλοπ, γιατί το σκεφτόμουν και το βράδυ και έλεγα του βλακεία που δεν την κρατήσαμε. Έπρεπε να την κρατήσουμε να ακουστεί στον αέρα της πόλης. Άμα θέλουν να μας ξαναπάρουν και τον Γκάλοπ εδώ. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Θέλω να δώσω δημόσια συγχαρητήρια από αυτό το μικρόφωνο και να συγχαρώ. Όπα. Έναν άνθρωπο που πήρε μια πολύ σωστή απόφαση. Αχ, ρε Νίκο, σου έχει κάνει κάτι. Μπράβο. Σου έχει κάνει κάτι. Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Έχει φαγωθεί, ρε παιδί. DPG 7000. Που έστω και αργά το πλήρωσε με τον αποκλεισμό στο κύπελο. Δεν πειράζει. Που έφαγε αυτό το προπονητικό νύχτα. Εντάξει. Τον Αργύρι Πεδουλάκη. Έχει φαγωθεί, παιδιά. Που μου τον ήθελε με αυτό το ρόστερ και για προπονητή στην Ευρωλίγκα. Για το Περιστέρι καλά είναι. Παραπάνω δεν χρειάζεται. Τι σου έχει κάνει, ρε ο άνθρωπο. Έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει χειρονομίε στο παλέ. Αυτή, αυτό θα λέω. Φυσικά. Τέλο πάντων. Φυσικά. Ενώ όποιο κάνει χειρονομίε στην Τούμπα τον έχετε εικόνη. Μπα σε μα, αγάπη τώρα. Δεν θα κάτσω να κρίνω έναν άνθρωπο τόσο πολύ. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, έλα. Έχουμε λίγο δεκάδα εθνική. Παίζει ο Γιαννούλη. Την είπαμε και πριν. Παίζει και ο Λιμιό. Δεν πειράζει, τώρα έχουμε άλλο κοινό. Παίζει ο Γιαννούλη και ο Λιμιό από τον ΠΑΟΚ. Το τέρμα είναι ο Βλαχοδήμο. Τι γελά, ρε. Τίποτα. Λίπερο είσαι. Συνέχισε. Ανανώνει το κόσμο σε κάθε εκπομπή. Συνέχισε. Αυτό. Ωραία. Από ΠΑΟΚ παίζουν οι δύο. Ωραία. Α, δεν είδα για τον Φιβατζίδη. Παίζει. Δεν παίζει. Προτίμησε να βάλει το παιδί τη ακμή που θα έλεγε και ο Γκαγκαλούδη. Πέτρο Μάνταλο. Στον Πέτρο Μάνταλο. Γιατί τον κυνηγάτε, ένα θέμα έχει που δεν μπορεί να λυθεί. Τι να κάνω. Εγώ δεν έχω θέμα με αυτό να λέω. Μια χαρά είναι. Και δεν έχει ακμή. Έχει σημάδια ακμή. Ναι, το έχουν μείνει γιατί προφανώ τα άσπαγε. Θα μπω. Πού τα άσπαγε, αγάπη, τι να κάνουμε. Γι' αυτό λέγανε. Γιατί και εγώ είχα και δεν τα άσπαγα και τώρα δεν έχω τίποτα. Καλό απογευματάκι, όσου τρώνε. Εντάξει, αγάπη, ακμή είναι, δηλαδή ξεκόλα. Δεν είναι και το πιο ωραίο να το σκέφτεσαι. Ρε. Τι μάλλον έχει. Κάτι νορμάλ είναι, ρε πουλάκι μου, που το έχουν πολλά παιδιά. Δόξας, και γυναίκε το είχαν μικρέ στην εφηβεία του. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι και να το κάνει η κόρα και να το σκέφτεσαι. Εγώ δεν είχα ποτέ. Εσύ είχε. Είχανε. Γι' αυτό το λες έτσι. Πες το, ρε φίλε. Εγώ δεν είχα ποτέ. Πολύ. Επειδή είναι εσύ, δεν το αναφέρουμε. Ούτε ένα σπυράκι, τίποτα. Μπράβο, εντάξει. Πολλοί κόσμοι είχε όμω. Τι να κάνουμε. Να προσέχετε. Δεν να προσέχετε, αγάπη. Είναι θέμα του οργανισμού. Να προσέχετε για να έχετε. Τι λες, ρε. Ναι, περνάμε κοινωνικά μηνύματα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχανε και να μην τρέπεστε όσοι έχετε και ακούτε, εντάξει. Αυτό και αν είναι κοινωνικό μήνυμα. Είναι κομμάτι, φυσικά. Είναι κομμάτι της εφηβείας το οποίο κάποια στιγμή φεύγει. Αυτό είναι. Αν είσαι όμως ο Πέτρος Μάνταλος, μένει. Εντάξει, ο Πέτρος Μάνταλος δεν τα περιποιήθηκε σωστά, μάλλον. Τι έκανα. Αλλά και πάλι και γι' αυτό δεν. Μπορεί να κάνει κάτι τώρα, γιατί υπάρχει και λέιζερ, υπάρχει λύση. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να κάνει. Αλλά μην τρέπεστε τώρα επειδή έχετε σπουδάσει. Και έχει και σύντροφο που είναι στο χώρο τη μόδα. Θα μπορούσε να το βοηθήσει λίγο, ρε παιδί μου. Κάνε κάτι. Αυτό το αποκρουστικό το πράγμα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς είμαστε δίπλα σου, Πέτρο Μάνταλο. Αποκρουστικό πράγμα, κοινωνικά μηνύματα. Πραγματικά. Η αγάπη, ό,τι δεν την έχει ακουμπήσει ή δεν την κάνει, το αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο. Να διαφορώ, τι να πω. Συγγνώμη. Εγώ τον υπερασπίστηκα. Ορίστε, υπερασπίζομαι Πεδουλάκι. Ναι, αλλά τον υπερασπίστηκα και πώς είναι έτσι. Ναι, εντάξει, καλό είναι να μην βρίσκεται μπροστά μας. Σιγά ρε αγάπη, δηλαδή. Εντάξει, ρε Νίκο, εντάξει, έβαλα και λίγο υπερβολή. Κολονάκι ήσουν. Πού ήσουν. Εκεί, περπατούσα στα σοκάκια. Θα μπορούσες να είσαι, όντως. Στο Κολονάκι. Ναι. Ήμουν Μητροπόλεως. Αντίστοιχη, πρόξενο κορομιλά εκεί. Μάλιστα. Εκεί ήμουν, οπότε είμαι στο mood. Μάλιστα. 2-3-10, 2-7 και 3 οχτάρια ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7.30 θα πάμε μαζί. Δόξα Παναχαϊκή, σοφάρης Παναχαϊκή με περιπετειώδη τρόπο. Ματσάρα. Ματσάρα στο θρυλικό γήπεδο της Δράμας. Είναι η αλήθεια. Είχαμε αποχώρηση Αργύρη Πεδουλάκη. Μα φαγώθηκε, είχαμε, το κατάλαβα. Είναι, επειδή βγήκε πριν από λίγο, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν είχε ανακοσάλει. Και το περίμεναν όλοι βασικά. Ναι, λογικό ήταν. Εντάξει, πόσο ακόμα θα περίμενε να χάσει για να τον διώξει. Λέγαμε χθε, Νίκο, για Ζλάταν Ιμπραήμοβιτ. Και λέγαμε σε ποια ομάδα ταιριάζει, ωραία. Μου το έστειλε σήμερα το πρωί και με συγκρίνει. Και βγαίνει σήμερα! Αλήθεια. Ο κόκκινο πρωταθλητή. Red Champion. Ναι, πρωτοσέλιδο. Yes, it is. Ήμπρα. Ήμπρα, Ήμπρα. Το άγνωστο φλερτ με Ιμπραήμοβιτ. Κάνουμε το. Λέει ο κόκκινο πρωταθλητή σήμερα στο πρωτοσέλιδο του. Ο θρύλο είχε μιλήσει μαζί του το Γενάρη. Η
Λέει. Αχ, είναι θολό. Ή νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, εκμυστηρεύσεις, λέει, το διάσημο ατζέντη του Μίνο Ραϊόλα. Τον θέλει σαν τρελή η Μίλαν με 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά υπάρχει Ολυμπιακός. Νίκο, τι να πεις? Θα ήθελα πραγματικά να ήμουν την ώρα που φτιαχνόταν το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο χθες. Κοίτα να σου πω κάτι. Βλέπει ύμπρα. Αυτό τώρα. Εντάξει, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους συναδέλφους. Κόκκινος πρωταθλητής δεν είναι. Εντάξει, κάτι. Ναι, okay. Αυτό τώρα είναι σανός. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πήγε και να τον τράβηξε για να αγόρασε αυτήν την. Τώρα, το σημερινό φίλο. Μπορεί να υπάρχει κάπου. Αυτό είναι σανό τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν. Μπορεί να υπάρχει κάπου ένας φίλος Ολυμπιακός και να λέει ότι α, είδε σε μένα ο πρόεδρος πήγε να φέρει τον ύμπρα. Πήγε να φέρει τον ύμπρα. Και μπορεί να τον φέρει κιόλας. Εγώ, άμα τώρα πιάσω το κινητό μου, δηλαδή. Εντάξει. Εδώ εμείς μίλησαμε με. Με ποιον είχα γράψει? Γοδίν. Με τον Γοδίν. Καλά, άλλο κοινό. Δηλαδή, εγώ τώρα πιάνω το κινητό μου, ας πούμε, ναι, και γράφω. Ναι. Σάλμα Χάγεκ. Την ξέρεις? Την ξέρω, ναι. Την ξέρεις, ωραία. Και τη στείλω μήνυμα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τι θα πω, ότι εγώ φλέρταρα με τη Σάλμα Χάγεκ? Ναι, ναι, ναι. Τη έστειλα, με έκλασε, δεν απάντησε ποτέ. Θα το πω. Έλεος. Και τελείωσε. Το φλερτ του Ολυμπιακού με τον Ιμπραήμοβιτς μπορεί να ήταν. Α, τι κάνει ο Ιμπραήμοβιτς, είναι ελεύθερος. Αυτό. Και προσέξτε, ο Ολυμπιακός δεν μιλάει κατευθείαν με το Ραϊόλα. Ο Ραϊόλα έχει άλλους 15-20 νοματέους. Ο πρόεδρος μπορεί να μιλάει με τον Ραϊόλα. Μπορεί, ενδεχομένως ο Μαρινάκης να το κάνει. Okay, ή γιατί... μπορεί να μιλάει ο Κώστας Καραπαπάς. Όχι, ο Καραπαπάς, χλωμό. Ο Μαρινάκης, επειδή εντάξει, ο Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μέγεθος, όπως και έχει και την Νότιχαμ ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος μπορεί με τα απευθείας με τον Ραϊόλα να μιλάει. Αλλά τώρα θα έμπαινε ο Ραϊόλα σε διαδικασία συζήτησης με τον Μαρινάκη και τον Ιμπραήμοβιτς. Τέλος πάντων, επειδή τώρα περνάνε λίγο δύσκολα οι άνθρωποι αυτές τις μέρες. Η Σάλμα Χάγεκ ακόμα δεν έχει απαντήσει. Θερίζει ως φιαλγία εκεί στο... Βεβαίως. Στον Πειραιά. Βεβαίως. Εμείς είμαστε δίπλα τους. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται, να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά. Έτσι. Από τη μία φόρτα εργασία στο Σάββατο το δεις, από την άλλη κόσκορα έχουμε... που πας έχει ως φιαλγία. Ναι. Πού είναι? Δύσκολα πού είναι τα πράγματα. Κάτσε γιατί έχουμε φίλο, περίμενε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγομαι? Καθαρότατα. Λοιπόν, επειδή άκουσα τώρα που λέγατε για σανό και καλά για αυτά που γράφουμε τον Ιμπραήμοβιτ, ναι, να πούμε και για την πόλη μας ότι, και δεν κάνω κριτική τώρα στους δημοσιογράφους, απλά έχουμε διαβάσει τα ματάκια μας και τις ομάδες μας. Πολλές φορές. Φοβερά πράγματα. Αυτό, ναι, εννοείται. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πόσο, εγώ είμαι τώρα στα 40, ναι, εγώ δηλαδή θυμάμαι πρωτοσέλιδο τα παλιά καλά σπορ του Βορρά, εντός εισαγωγικών, ναι, να γράφουν για Άρη εποχή Φυρού. Ναι. Όχαλα. Κοιτάει ο Άρης Μπίρχοφ. Ναι, έχει γίνει αυτό. Το έχω ακουστά. Ναι. Το επιβεβαιώνεις, Νίκο? Έχει. Μου το έχουν πει και εμένα σαν ιστορία. Ναι, και έχει γίνει. Βέβαια, ο Μπίρχοφ, ναι, αυτό το λόγο εγώ το είχα διαβάσει. Και εποχές που ο Μπίρχοφ, τώρα δεν ξέρω αν τη διαδρομή του, πριν πάει στη Μίλαν, έπεσε στην Ουντινέζε. Ναι. Και βάζει στην Ουντινέζε 30 γκολ τη σεζόν. Και έχει γραφτεί. Και γράφει και για τον Άρη. Όπως επίσης, έχει γραφτεί και για την ομάδα που θα αυξήσουμε εγώ. Ναι. Φοβερά πράγματα του Μουλινού, της Φορεμένου, τόσο φορές με τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά έχω γραφτεί φοβερά πράγματα και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή θέλω να πω και εσείς ρε παιδιά, και πάλι δεν κάνω κριτική στους συνάδελφους σας. Όχι, δίκαιο, αλλά ρε παιδιά, λίγο δηλαδή να έχουμε και λίγο επίγνωση οι ομάδες μας στην Ευρώπη, ότι είναι δηλαδή τώρα, μην πω καμιά κουβέντα. Ρίσιο, αλλά κύριε, δεν μετράμε ρε παιδιά, και το πρωτάθλημά μας είναι τη πλάκα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση τώρα που τέτοιοι παίκτες να έρθουν ποτέ στην Ελλάδα? Μα το καλοκαίρι δηλαδή, που έφυγε το Γοδίν, γελούσαν 5 μέρες. Είναι σαν να σου λέω εγώ στη Σάλμα Χάγεκ και περιμένω απάντηση. Έκανα φλερτ μαζί της, τελείως. Ρε παιδιά, εγώ τώρα σου λέω, τώρα μου ήρθε την πλαφιά, για να μην νομίζω ότι επειδή είμαι από ακούσει από τον Άρη, τον Πάγκο δηλαδή έχει ακουστεί. Κοιτάει ο ΠΑΟΚ το Μουντιάλ του 90, Βαλντεράμα. Ο Βαλντεράμα τότε ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα. Για όλους έχει γίνει αυτό. Ναι, δηλαδή φοβερά πράγματα. Τι να πω τώρα, δηλαδή σου λέω, επειδή τα θυμάμαι αυτά, πάλι για την ομάδα μου θα πω, για να μην νομίζω κανείς ότι έχω βγάλει ο Πάθια που είπα αυτό για τον Πύρκο, για τον Άρη. Πέσει για τον Άρη, έχουν βγει. Ναι, όχι, σου λέω. Επίσης, 97-98 περίπου, εποχές Μπατατούδη, τα καλά χρόνια Μπατατούδη, πριν φαλυρίσει. Λοιπόν, έχει ακουστεί, ναι, ο μετέπειτα παίκτης του Άρη, ο Αμορόζο, αλλά όταν ο Αμορόζο ήταν 25 χρονών. Πολύ καλά του, ναι, η Ντόρτμουντ νομίζω τότε ήταν ακόμα. Πριν Ντόρτμουντ. Α, πριν Ντόρτμουντ.
Ο Αμορόζο τον έχει πάρει Ντόρτμουντ από την Ουντινέζε πάλι. Σωστό, σωστό. Τώρα σου λέω εποχές που ο Αμορόζο είναι καμιά 25-26 χρονών, τα παστελώνει στην Ουντινέζε, ναι. Και έχει γραφτεί ότι τον κοιτάει ο Πάου. Φοβερά πράγματα. Ναι, ή το άλλο το κουφό. Ή το άλλο το κουφό πάλι για Πάου, γιατί να αποδείξει ότι είναι και Πάου, γιατί θέλει για Πάου. Λοιπόν, ο Πάου πλέον κοιτάει Τζοργκαεφ. Δηλαδή, εποχές που ο Τζοργκαεφ έπαιζε στην Ίντερ. Δηλαδή, το τι γράφτηκαν. Δηλαδή τόσους καραφούς που έχει πολύ, νομίζω ότι πολύ είναι από αυτά που διάβαζα. Λοιπόν, αυτό τελευταίο. Αυτοί μπορούν να γράφονται μόνο, όπως μου είχε πει, είχε γραφτεί πριν ένα-δύο χρόνια ένα, το όνομα ενός παίχτη της Everton για τον Άρη. Και με ρωτάει ένας γνωστός. Το Γκουέγγελες, το Γκουέγγε. Ναι. Το Γκουέγγε. Και μου λέει ένας γνωστός μου ισχύει, του λέω ο μόνος τρόπος να έρθει, λέω, είναι για να μας πάρει, λέω. Να τον πάρουμε εμείς, του λέω, δύσκολα. Ο Γκουέγγε είναι στην Πάρη και δύο χρόνια ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς που είχαν στην Πρέμιερ Λιγκ. Ναι, παρακαλώ. Και το τελευταίο που ήθελα να πω στην. Πώς θέλετε την κοπέλα Αγάπη. Λοιπόν, ναι, για το Λάμπρου, γιατί σαν παοκτήμα το πω και αυτό, μπορώ να του δώσω συγχαρητήρια για τις δηλώσεις που έκανε. Ναι. Γιατί άμα θέλουμε δημοσίους υπαλλήλους, έχει 1,5 εκατομμύριο η Ελλάδα. Λοιπόν, ακόμη ένας δημόσιο υπάλληλο που μία του γλώσσα πληρώνεται και να είναι παραλία, καφέ, κάμπριο, αυτοκίνητο και μαγιά, ναι. Δεν θέλουμε άλλους. Λοιπόν, το παιδί έχει φιλοδοξίες, καλά έκανε και έκανε αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, άμα από 22 χρονών είχε την οτροπία, κάνω πλάκα, είμαι μια χαρά στον ΠΑΟΚ, πληρώνω μια του μηνός και δεν με ενδιαφέρει άμα δεν παίζω και δεν μου κουτούν ούτε καν αποστολή. Ναι. Έχουμε γεμίσει με τέτοιους. Δεν αυτό θέλουμε άλλους. Αυτό είπα προχθές, ότι το περίεργο θα ήταν να πει ότι είμαι καλά. Θα μου φέρει δηλαδή, ψεύτικο. Δηλαδή, και να πω και το τελευταίο, χωρίς να κάνω κριτική, ήταν να είναι καλά και ο Ζαμπά το παιδί να επανέλθει. Εντάξει, λοιπόν, ό,τι και αν άμετα σε καλή κατάσταση, όχι τώρα, όχι για να τραυματίζεται παίκτης μας. Αλλά είμαι εγώ Λάμπρου. Βλέπω ότι παίρνουν ευκαιρίες άλλοι παίκτες. Και εγώ δεν παίρνω όχι καν ευκαιρία, ούτε στην αποστολή δεν με παίρνουν. Ναι. Δεν θα κλωτσίσω. Δηλαδή δεν θα χτίσω ένα άλλο παιδί, τι γίνεται. Δώστε μου και μόνο μια ευκαιρία. Ναι, δηλαδή παίρνω στόχ. Εγώ καταλαβαίνω για το στόχο ότι παίρνει τις ευκαιρίες, γιατί είναι και ένα όνομα, έχει μια ιστορία. Είναι λογικό, είναι λογικό η φίρμα να πάρει πιο γρήγορα την ευκαιρία του. Είναι λογικό, είναι η φίρμα. Ναι. Λοιπόν, βλέπω τον Ζαμπά, ο οποίος είναι μια επένδυση για τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλη που ελπίζω εγώ κάποια στιγμή να μπορούσε να πουλήσει. Λοιπόν, αλλά και εσύ, λες, παιδιά, δώστε μου και μόνο δύο ευκαιρίες όμως τρεις. Δηλαδή, και εγώ δεν αξίζω κάποιες ευκαιρίες. Και μπράβο το παιδί που δεν σκέφτηκε ότι ξέρεις τι, μη στραβώσουν κάποιοι, μη μπουν. Και βγήκε και από αυτά που είπε. Και για μένα ήταν λάθος και ένα συγκεκριμένο του. Το παιδί δεν βγήκε και είπε ότι εγώ θέλω να φύγω τον ΠΑΟΚ. Είπε θέλω ευκαιρίες όμως. Ναι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αν υπάρχει κάποιος που μπορούμε να το πούμε αδικημένο φέτος στον ΠΑΟΚ είναι ο Λάμπρου. Αυτό και να κλείσω για να μην σας κουράζω παραπάνω. Λοιπόν, ότι ο Λάμπρου, άμα το παιδί έπαιρνε ευκαιρίες και ήταν πτώμα, ναι. Θα έλεγα ρε εσύ Λάμπρου, τι πλάκα μας κάνεις, έχεις πάρει τόσες ευκαιρίες και κοροϊδεύεις. Τι ναι. Διαμαρτύρεσαι κιόλας. Ή να πω και κάτι κατ' υπερβολή. Να είχε μπροστά του τον Δημήτρη τον Σαραβάκο και τον Τζόρτζεβιτ, να πεις ρε εσύ Λάμπρου, πλάκα μας κάνεις, θα κάτσεις αυτό το πάγκο να παίξεις εσύ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει μπροστά του. Νομίζω ότι αυτό που λες έχει να κάνει, ας πούμε, στην περίπτωση του Μιχάη. Ο οποίος Μιχάη δεν μπορείς να βγάλεις την παρέλα Κρέσπο, Ίγκασον. Ναι, ρε παιδί. Εδώ ρε παιδιά, ο Ίγκασον δώσαμε 3,5-4 εκατομμύρια. Πόσα δώσαμε να τον πάρουμε. Ναι, και λοιπόν, είναι πάγκο. Και το παιδί δηλαδή. Δηλαδή, άμα πει να θέλω να παίξω βασικό, εγώ πιστεύω ότι εμείς θα πούμε ρε Ίγκασον, δώσαμε 4 εκατομμύρια. Αλλά τώρα θα κάτσει τον πάγκο Κρέσπο, τον Βαρέλα. Οι οποίοι άμα, δηλαδή και τα φώτα να πέσουν στο γήπεδο θα βρεθούν μεταξύ τους για να μπεις εσύ, δεν γίνεται. Ναι. Πόσο μάλλον ο Λάμπρου που βλέπει ότι δεν έχω μπροστά μου ρε παιδιά το Φίγκο και τον ποιον από τώρα τα εξτρέμ και που να παίξω. Ναι, ναι ρε παιδιά, δώστε μου μια ευκαιρία. Άμα μπει και παίξει και κοροϊδεύει, να πεις ρε εσύ Λάμπρου, άντε αγόρι μου πάλι στη Σεντρούιντεν, πάνε σε καμιά φέγινο άμα θες. Ναι. Δεν κάνεις για τον Πάουκ. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο 501 λέει. Εμείς γράφαμε, λέει, για Ζαλαγέτα και ο Πανιώνος έφερνε ρεκόμπα. Όντως. Ρεκόμπα, ρε σύντομα. Ρεκόμπα πεφτάκα, ωραίος. Στο Γιάννο πάλι πεφτάκα. Ήταν τότε στον Πανιώνιο. Εντάξει. Πολύ όντως, ωραία. Ήταν καλές κινήσεις. Στο Γιάννο Μορφάρα. Ωραία, παίχτες και δύο. Από τους πιο συμπαθητικούς παίχτες. Και παίχτες τώρα που ήρθαν ονόματα τα οποία παίξαν, έτσι. Δηλαδή, όχι όπως για παράδειγμα ο Αμορόζο που ήρθε στον Άρη και δεν ακούμπησε και ο Μπερμπάτοφ που ήρθε στον Πάουκ και δεν ακούμπησε. Το Μπερμπάτοφ είναι άλλη υπόθεση. Το Μπερμπάτοφ ο Πάουκ δεν τον εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Αυτό πιστεύω εγώ. Μάλιστα. Δεν έφταιγε ο Μπερμπάτο. Όπως και να έχει, η ουσία εκεί είναι ότι δεν ακούμπησε. Δεν ακούμπησε, αλλά υπάρχει άλλο. Δεν ήρθε εδώ και τα τουρίστα στον Μπερμπάτο, ίσα ίσα. Αλλά δεν τον εκμεταλλευτήκαμε σωστά. Άλλο αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων. Κακό timing για τον Μπερμπάτο. Ξεκινάει σιγά σιγά το παιχνίδι στην Αρμενία. Μεγάλος Κώστας Αφιλίδης. Μεγάλος. Μεγάλος Ταφιλίδης. Λίγο κόσμο στο γήπεδο. Μόλις ξεκίνησε.
Γρηγόρη Τρίδη έχω στον πάγκο, Η κάρτα που βγήκε από κάτω έγραφε Αρμενία Ελλάδα 3-2. Εκπληκτικό. Εντάξει, γίνονται και λάθη, Ρενικό. Τρομερό. Εντάξει. Πότε προλάβανε. Εδώ οι άλλοι γράφουν ένα εξάμηνο σε Βίλη με ένα Λάμδα. Πότε προλάβανε. Τι να κάνουμε. 3-2. Δηλαδή. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, πιάσαμε 7 και επιστρέφουμε για το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Κακό γήπεδο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγο 107,4 στο σκύλο με τη γάτα. Λένε αυτοί, εμείς δεν συμφωνούμε ακόμα. Αγάπη Γαβριλίδου, Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Για άλλη μισή ώρα πρέπει να είμαστε παρέα. Αρμενία, Ελλάδα 0-0. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Χωρίς πολλά-πολλά, από ό,τι πρόλαβε να πάρει λίγο το μάτι μου. Είχε μία βάση καλή πριν από λίγο αυτό. Αυτό το σουτ. Του Μπακασέτα ήταν. Καλά, το τερματάς δεν πιάνει ούτε βρεγμένη πετσέτα. Λοιπόν. Μπακασέτας. Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που έχει ανεβάσει το Λούμπεν. Στο βίντεο που δεν γνωρίζουμε αν είναι αυθεντικό ή όχι, αλλά θα ακουστεί στον αέρα, εγώ πιστεύω πως τι είναι, γιατί το μελέτησα, φέρεται μια κλούβα των ΜΑΤ με φωτορυθμικά να παίζει δυνατά την επιτυχία της Λένα Ζευγαρά «Έλα, έλα». Σύμφωνα με το Λούμπεν που ανέβασε και τον λόγο βίντεο, το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες μέρες στη διασταύρωση των οδών Χαριλάου, Τρικούπη και Φιδίου στα Εξάρχεια. Εξωτική περιοχή. Ένα μπλε φως που αναβόσβηνε και θύμιζε έντονα φωτορυθμικά έπαιζε ταυτόχρονα με το γνωστό τσιφτετέλι «Έλα, έλα» από τη Λένα Ζευγαρά. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς έγινε. Για περίμενε. Λοιπόν, έχω την εικόνα εδώ πέρα τώρα μπροστά μου, εδώ μεταξύ. Τι ακούμε, Ρενικό? Περίμενε, ρε. Όντως, δεν γίνεται να είναι fake, να ξέρεις. Το θέμα είναι να το βλέπει ο κόσμος, δεν έχει να. Μπορείτε να το δείτε, αλλά. Κάτσε, περίμενε. Και τι να περιμένει, ένα σημάδι. Απίστευτο. Οκ, συμβαίνω αυτά. Τρομερά πράγματα. Συγκλονίστηκες. Θα κάνουν και αυτοί ρε παιδιά, δηλαδή τι νομίζετε ότι η ζωή με στην κλούβα περνάει εύκολα. Ο Χρήστος το βάζει κάθε μέρα εδώ. Καλά, δεν είμαι ματατζής. Εντάξει, οκ, αλλά και η ζωή με στην κλούβα, εγώ δεν είναι κατακρινό. Εντάξει, τους συγκεκριμένους, είναι η αλήθεια. Ναι. Καλά κάνανε, καλά εξηγήθηκαν. Πέρασε λίγο η ώρα. Τι να κάνουν, να κοιτιούνται. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Δύσκολη δουλειά, παιδιά τα μάτια, ξέρετε. Φυσικά. Δύσκολη δουλειά. Εμείς δεν τζουβαλιάζουμε σε κάθε. Άνα, για. Υπάρχουν και καλοί και κακοί. Εντάξει, και επειδή ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει ένα-δύο κολλητούς αδελφικούς που είναι, όχι ματατζίδες, αλλά είναι αστυνομικοί, στηρίζει. Τους καλούς. Εντάξει, σε άλλες δουλειές υπάρχουν καλοί, καλοί που λέει και αγάπη. Και υπάρχουν και κακοί, κακοί. Φυσικά. Ο Βελόπουλος πάλι έχει τοποθετηθεί. Τι έκανε πάλι αυτός. Για Βιεννάκη. Τι είπε πάλι. Κάτι είπε ο Βιεννάκης σήμερα. Έβαζε και τρόικα το πρωί, έπαιζαν ηχητικά. Ναι. Χήμαρος ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρα Βιεννάκη και τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το πρωί. Ναι. Κατά τη συζήτηση του αθλητικού νομοσχεδίου. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης το είπε στα ίσια για τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Και είπε μεταξύ άλλων ότι διαθέτετε και τα δικά σας μέσα και σας στηρίζει ο κύριος Μαρινάκης και καλά κάνει, γιατί παίζει ένα δικό του παιχνίδι, επιχειρηματίας είναι. Εγώ δεν λέω, ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει και σας ελέγχει από κάπου. Οπα. Αναφερόμενος στη συνέχεια σας στημένα παιχνίδια, έφερε για παράδειγμα την Ιταλία και τον επιβασμό της Ιουβέντους, κάτι που ποτέ δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Στημένα. Ποτέ. Στην Ελλάδα όμως, λέει ο Βελόπουλος, και εδώ μιλάμε για στημένα παιχνίδια. Και επειδή είναι ο άνθρωπος που το συμπαθείτε, ο Μαρινάκης, δεν μιλάτε, δεν λαλάτε, Νίκο Παπαδόπουλε. Όχι ότι οι άλλοι πρόεδροι είναι καλοί. Τι γελάτε. Δεν διαβάζω τη συνέχεια. Διάβασα. Αν θέλετε να είστε πραγματικά ακριβοδίκαιος, τον φίλο σας τον Μαρινάκη, βάλτε το ένα χαλινάρι του ανθρώπου, έχει ξεφύγει τελείως. Έχει κι άλλα. Φοβάστε, φοβάστε γιατί ο αρχηγός σας. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση κουμπαριά με τον κύριο Μαρινάκη. Έχει κάτι, το έχει κάτι. Γιατί το γράφουν δύο φορές αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Το αντιλαμβάνομαι, είναι και οι προσωπικές σχέσεις στη μέση. Αλλά είτε κουμπαριά είτε φιλική σχέση, αν η τιμωρησία συνεχιστεί, φοβάμαι ότι αυτό το δίπολο βορείων και νοτίων θα παίξει πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια και εμείς θέλουμε την Ελλάδα ενωμένη. Και συνέχισε. Ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ είναι ικανές να χωρίσουν την Ελλάδα στα δύο, επειδή δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιοι παίζουν παιχνίδια βρώμικα πίσω από την πλάτη των Ελλήνων. Και συνεχίζει για το Νουρουάν, αλλά και για τον Τζίλο.
Τηλεφωνικές συνομιλίες με κατηγορουμένους του Νου Ρουάν είχαν αυτοί και τηλεφωνικές επικοινωνίες με παράγοντες συγκεκριμένης ομάδας με την εταιρεία Capital, με τον εφοπλιστή ο οποίος εμπλέκεται για τα στημένα παιχνίδια, με τον Μανώλη Κονταρό, κουμπάρο τον Μαρινάκη, με τον αρχιδητή στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλά. Πραγματικά πάρα πολλά. Μάλιστα. Μαρινακιστάν. Μαρινακιστάν. Λέει, μεταξύ άλλων. Χοντρό. Πω, λέει. Έχει πει. Μάλιστα. Είναι πολλά. Κυκλοφορούν προφανώς εδώ και λίγη ώρα. Α, είναι τώρα απογευματινάριση αυτά. Φρέσκα κουλούρια, ρε. Ναι. Νομίζω. Γιατί τώρα βλέπω το κείμενο αυτό. Φρέσκα το είναι. Φρέσκα. Αντίβησε σε αλήθεια. Ωραία πράγματα. Πω. Κυριάκος Βαρλόπουλος. Ναι. Άλλο που την πατάμε, τι έγινε. Έλα, Γιώργη. Είδες τη φωτογραφία από το αμάξι του Άγγελου Αναστασιάδη? Όχι, δεν την είδα. Άκουσα ότι γυρνάει, αλλά δεν πέρασε από το μάτι μου. Με αποσυντώνησε το πρωί όμορφα με το πρωτοσέλιδο που μου έστειλες, αλλά δεν. Εν τω μεταξύ, που νομίζαν ότι ο Απόστολος Τερτής που ήταν μαζί του ήταν ο βοηθός του Ένινγκ. Ναι. Γιατί και αυτός είναι Αποστόλης Τερτής. Κάθε στη δείξη φωτογραφία. Και γράφανε σαν γκρουπάκια του, σε κάτι γκρουπάκια του Άρη στο Facebook ότι ο Τερζής είναι παοκτής και είναι με τον Άγγελο. Κυκλοφορεί γενικά, περίμενε. Αυτή. Βλέπεις. Το αυτοκίνητο είναι κατεστραμμένο. Νομίζω ότι ανέβασε η γυναίκα του Άγγελου. Ναι. Κυρία Βιβί. Ναι, πολύ σοβαρό τροχιό, αλλά πραγματικά έχει άγιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σεβασμό στον Άγγελο, σε άδειο μόνο. Αυτό που κολλάει, ρε Νίκο. Τροχαίο από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί κράζαν διάφοροι και λέγανε. Τι θα κράξουν στο τροχαίο? Καλά, υπάρχουν. Άμα δεν έχουν. Ανθρωπιά θα πω. Ας κράξουν, τι να κάνουν. Τον έχω πετύχει, πότε τον πέτυχα να δεις. Κάτσε. Τι ρωτάτε αυτό. Έχει μείνει σικούγια στον Κομίνη. Αφού είχε γίνει, ναι. Α, αυτό είχε. Και πάει αέλα να κοινώνει, Νίκο Παπαδόπουλε. Μάλιστα. Για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο Αλέξης Κούγιας. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Μάλιστα. Άντε να περάσει αυτή η εβδομάδα, Νίκο. Να έχουμε λίγο ποδόσφαιρο κανονικό. Να έχουμε λίγο αγώνες. Δεν μου λες, δεν έχει οριστεί το μάτς του Άρη με τον ΠΑΟΚ? Όχι ακόμα. Αργά. Άντε παιδιά. Γιατί βιάζεσαι, μωρέ, έχουμε ακόμα 2 μήνες. Κάτι λιγότερο βέβαια. Σιγάρε, 2 μήνες. Το πρώτο μάτι του 2020 θα είναι. Ναι. Εντάξει. Πλησιάζει, Νικό. Έχουμε ακόμα. Έχει και εμβόλυμη. Αλλά 6 παιχνίδια έχει μέχρι τότε. Έχει και εμβόλυμη εκεί. Και το Γενάρη ξεκινάει και το κύπελο. Και παίζουμε και οι 2 Πέμπτη στην εμβόλυμη. Αλήθεια είναι αυτό. Εσείς παίζετε 5 και 4 και εμείς παίζουμε 7 ή 7.30. Πάει εκπομπούλα μας. Χαρό, ναι. Πάει εκπομπούλα. Εμείς ξέρω ότι παίζουμε Πανιόνιο εκτός. Εμείς παίζουμε Βόλο εντός. Και μετά, ναι. Τη Δευτέρα 23, ναι. Παίζει ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι ποιον, νομίζω με Ατρόμητο. Πάει εκπομπούλα μας. Στην Τούμπα, 7.30 ώρα. Ή 7 η ώρα. 7. Όχι, μπορεί και 5. Που δεν ακόμα θυμάμαι. Καλύτερα. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Κάτσε, από ένα τώρα. Αλλά... Ναι, σήμερα το πρωί τα βλέπα γιατί έγραφα κάτι για το πρόγραμμα. Και έχει καθίσει εκεί πολύ ωραία, Νίκο. Super πάρα League. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στη Super League. Πάρα πολύ ωραία. Θα πω σαν ανανεωμένο site Super League. Ωραίο site Super League. Γίνεται καλή δουλειά από μην άλλη Σάνδρου. Εμένα μου αρέσει. Περίμενε. Αν και πολύ το κυνηγάνε και αυτό, αλλά σε σχέση με το παλιό είναι πολύ καλύτερο. Τίμιο. Προχώρα λίγο. Περίμενε. Λοιπόν, 5η 19 δεν την πρόλαβε εδώ. Του Δεκέμβρη. Άρης Βόλος 5 και 4. Πανιώνες ΠΑΟΚ 7.30 πάει εκπομπούλα εκείνη τη μέρα. Και οι δύο βασικές. Ναι, και οι τρεις. 16η αγωνιστική. Έχουμε και πολλές εδώ. Όχι, αυτό είναι και Σάββα. Μετά λέμε. Και εμείς παίζουμε Δευτέρα 23. Ναι. Τι ώρα? 6 ώρα. 6. Τέλεια. Καλά, εντάξει, εδώ και εκεί δεν είναι. Δευτέρα 23 στις 6 πάω Ατρόμητος. Πόπο, δηλαδή θα χάσουμε 2. Κέντα. Χάνουμε Δευτέρα, χάνουμε και την προηγούμενη Πέμπτη. Κέντα. Και μετά Χριστούγεννα. Πάρα και μετά Πρωτοχρονιά. Και μετά ποιος ξέρει θα γίνει στον κόσμο αυτό. Είναι μέρες που δεν θα έχουμε να ασχολούμαστε με τίποτα μετά, να ξέρει. Τι λες, μωρέ, η διακοπή θα είναι πολύ. Το διάστημα εκεί θα είναι πολύ μικρό φέτος. Δεν θα είναι 2 εβδομάδες. Να ξέρεις. Μάλιστα. Σε ενημερώνω. Και τέλος πάντων και το διάστημα περνάει, ρε, γιατί είναι διακοπές και για εμάς λίγο. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Τώρα εντάξει, τι περνάει και το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα ξεκινάμε να ασχολούμαστε πάλι. Άντε. Εντάξει. Θα έχουμε μετά, με ποιο παίζετε εσείς, ΠΑΟΚ Λάρισα, ΑΕΚ Άρης, μετά έχει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα φάμε και μια εβδομάδα με εκείνα. Εντάξει, θα γίνει δουλίτσα. Περνάει καιρός, μην νομίζεις, τσακ μπαμ, τα Χριστούγεννα φτάσανε.
Καλά, εσύ στόλισε στο σπίτι σου. Σωστό, σωστό. Πλησιάζει η γιορτούλα μας. Πότε είναι το Γενικολάου? 6 Δεκεμβρίου. Α, ναι. Και 14 Δεκεμβρίου γενέθλια. Έρχονται και αυτά. Πώς νόμιζα 15. 14. Τι μέρα βέβαια Σάββατο. Σάββατο, ναι. 13 Καλλιρόη, 14 εγώ. Πω, χαμός. Τρομερό, δεν έχει ξαναγίποτα. Χαμός, Νίκο. 0-0. Αρμενία-Ελλάδα. Δεν κουνιέται φίλο. Δηλαδή, η Ελλάδα ψιλοκάνει κάτι. Αστείες εθνικές. Σαν το Βοσνιάδη είναι ο προπονητής της Αρμενίας. Η προσπάθεια που γίνεται τώρα στην εθνική είναι καλή. Εγώ είμαι μαζί τους τώρα. Άσο με το, αυτό το κόνσεπτ. Γενικά κόνσε. Σου λέω ότι είναι αστείο το κομμάτι αυτό. Όχι, ρε, γιατί αστεία, γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Μας κόβουν το πρωτάθλημα της καρδιάς μας. Συγγνώμη, ρε Νίκο, προκριματικά έπρεπε να έχει, τι θα γίνει. Τίποτα, να μην πηγαίνουμε. Λες, θα λέμε όχι, εμείς παίζουμε μόνοι μας. Είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας. Αφού είμαστε θυσμένοι στη Super League τώρα, δεν γίνεται να μας την κόβετε. Έτσι, δύο εβδομάδες μας έχετε πάρει το αγαπημένο μας πρωτάθλημα. Μια χαρά είναι η Super League φέτος. Άντε τον μπελά. Μια χαρά είναι και ωραίους αγώνες έχει και παραγωγικές ομάδες έχει και όλα καλά. Ρεκόρ γκολ έχει. Καλά είναι. Και πολύ καλά. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Να μας άφηνε να έχουμε και λίγη περισσότερη ησυχία, μια χαρά θα ήταν. Να λέγουμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά δυστυχώς κυριαρχούν σε λίγο ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς πάμε κόντρα σε όλους αυτούς και λέμε και στεκόμαστε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Mm-hmm. Και βλέπουμε ωραία πράγματα φέτος. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω. Mm-hmm. Μάλιστα. Ο Άρης έχει αύριο ένα φιλικό, τα είπαμε και πριν με τον. Τι ώρα είναι? Με τη ΣΚΑ Σόφια 3.30 ώρα ο Κλεινάνδης Βικελίδης. Νωρίς. Ναι. Θα έχει κόσμο. Δεν έχω ιδέα. Θα έχει καλό καιρό, θεωρείς? Καλό καιρό νομίζω θα έχει. Τώρα το πόσο κόσμο θα έχει, νομίζω ότι θα έχει 5-6.000, καλά θα είμαστε. Εγώ θα είμαι παραπάνω από ικανοποιημένο. Έχει εδώ πέρα το μεταξύ ένα κολλάζ δύο φωτογραφιών, ένα άρθρο γνωστού αθλητικού site. Αυτός ο τύπος κάνει διαφορά, λεζάντα. Τίτλος: Μίση της απογείωσε και η ρήτρα των 2,25 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Και από κάτω έχει επίσης άρθρο από site του ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δεν λέμε το όνομά του γιατί μέσα μόνο ΠΑΟΚ 4 στηρίζουμε. Αυτά είναι γνωστά. Καλά τα λες. Και έχει τίτλο: Αγωγή Σαββίδη σε Μουτσινά για 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι σχέση έχει το με άλλο? Είναι τρολίστικο ότι με τα λεφτά την αγωγή του Μουτσινά θα πάει να πάρει το Μίσιτς. Mm, πολύ αστείο. Τόσο όσο, αυτό. Τα παίρνεις από τη μια, τα πηγαίνεις σε αγοράζεις τον άλλον. Αλλού συμβαίνουν αυτά. Σωστό και αυτό. Δημήτρης Μελισανίδης, ξέρει. Καλά, Μελισανίδης είναι. Παίρνω τα εκατομμύρια του Champions League και δεν επιστρέφω πίσω στο Champions League ούτε ένα ευρώ. Αγιά Σοφιά. Και μετά απορώ γιατί θέλουν να με βγάλουν και να με φάνε. Για μέσα στην Αγιά Σοφιά. Οπα, οπα, οπα. Τι έχουμε, Νικό? Φάουλ είναι, τι είναι. Τι, κάρτα ζητάει ο άλλος. Άντε, γιατί. Γιατί κάτσε να το ξαναδούμε. Αρμένια. Ο Γιαννούλης δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει θέατρο. Ο Μικηταριάν παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει ο Γιαννούλης θέατρο. Πέτρος Μάνταλος. Δεν έχει γίνει αυτό. Κάτσε να δούμε τη φάση ξανά. Ανεβάζει ο Γιαννούλης τα αριστερά με το στήθος. Συγγνώμη, το πήρε το πόδι, ρε. Πιο κοντά. Έχει επαφή. Πιο κοντά. Περίμενε, εδώ θα φανεί. Του πήρε το πόδι, υπάρχει επαφή χαμηλά. Τον βρήκε. Και τι ζητάει ο άλλος αρχηγός Αρμενίας κάρτα δηλαδή. Τώρα έλα. Καταρχά να σου πω κάτι, και μόνο που είναι Δημήτρη Γιαννούλη. Ίσα ίσα. Το παιδί είναι σκυλί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει θέατρο Γιαννούλη. Και τι είναι αυτό, ρε. Του είχε κίτρινη, ρε. Πολύ. Είναι τσίμπημα, αλλά τον βρήκε. Είχε επαφή στο πόδι. Ναι, είναι τσίμπημα, αλλά τον βρήκε. Και ούτε έπεσε κάτω να σφαδάζει και να κάνει σαν τρελό. Αδικία. Μα τρώνε το παιδί. Δεν είσαι αντικειμενική. Μα τρώνε το παιδί. Ρε εσύ που έχει επαφή χαμηλά στο πόδι, το είδε εσύ. Μα τρώνε το παιδί. Στο πλάνο που είδαμε. Τσίπημα είναι, αλλά τον βρει χιόντου. Τι θα πει τσίπημα και βάλουμε μετρητή δύναμη. Είναι λίγο πολύ και ξέρω εγώ. Τον βρήκε, τον βρήκε. Τέλο. Με Γιαννούλη μα. Για αντικειμενική άποψη, μια ζωή του Πάου. Τι δεν κατάλαβε, Νίκο, τώρα θε να με εκνευρίσει. Δεν είδε τη φάση. Ναι, απλά. Πορώνεσαι παραπάνω από όσο πρέπει, όντως. Όχι, περιγράφω λίγο παραπάνω τη φάση για όποιους δεν έχουν εικόνα. Για την εθνικόφρονη, αγάπη Γαβριλίδου. Δεν είσαι και εσάς που στον πάρετε την εθνική. Πονάει η καρδιά της με την εθνική. Δεν είμαι σαν αυτούς που πήγαν 2004 και πανηγύρισαν το Euro και τώρα λένε ποια εθνική. Δεν ασχολούμαι εγώ με την εθνική. Δεν έχω καμία επαφή με την εθνική. Η αλήθεια είναι ότι δεν σου τραβάει το ενδιαφέρον πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν ασχολούμαι τότε, δεν ασχολούμαι και τώρα. Τελευταία φορά που. Η εθνική τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν με Φερνάντο Σάντος. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Φυσικά δάσκαλος. Όπου και να πάει Φερνάντο Σάντος. Τι θες ρε Νίκο δηλαδή. Σταμάτα μωρέ. Η Ελλάδα δεν είναι δάσκαλος. Τι να κάνω. Θα σου πω ότι δεν είναι. Αντικειμενική. Φερνάντο Σάντος είναι δάσκαλος. Δάσκαλος. Τον εκνεύρισαν λίγο στην Πορτογαλία, αλλά μετά τα εξυνήλθε. Offside το. Τον ρώτησαν για τον Κριστιανό Ρονάλντο και είχε εκνευριστεί πάρα πολύ. Τι το ρώτησαν? Του έκαναν συνέντευξη τύπου προχθές πριν το παιχνίδι. Ναι. Του έκαναν καμιά 5-6 ερωτήσεις όλες για τον Κριστιανό. Ναι.
και για τη Γιουβέντους. Ναι. Και εκνευρίστηκε ο Σάντος, τους είπε ότι εδώ είναι σαν τύπος εθνικής, δεν υπάρχει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Φόρτωσε λίγο άνθρωπο. Δίκιο έχει. Αλλά λέμε όλα, δίκιο έχει. Και χθες ο Κριστιάνο 3 γκολ. Και είπε ο Κριστιάνο Νίκο, Βέλη στο Σάρι, δεν είμαι απλά καλά. Όχι, δεν είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Σωστός, κυμπάς, δυνατός. Είναι ο κορυφαίος στον κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό, είμαι από τους υποστηρικτές του. Και φάνηκε για μία ακόμη φορά. Αλήθεια είναι. Εμείς είμαστε Κριστιάνο, κανένας Μέση. Κανένας Μέση που πάει στην Εθνική και εξαφανίζεται. Και έχει εξαφανιστεί και στην Μπαρτσελόνα. Καλά, κάτι φάουλ βάζει, οκ, okay, εντάξει, δεν είναι κάτι. Η Αρμενία πήγε να κάνει κάτι μέσα στην περιοχή, αλλά απομάκρυνε η άμυνα της εθνικούλας μας, η οποία τώρα προσαρμόζεται στην εθνικούλα μας. Τι ρίχνεις, τι είναι, δεν είναι όλο αυτό που λέει. Τι ρίχνω, εντάξει. Εθνικούλας μας. Μ' αρέσει το ότι έχει πολλά νέα πρόσωπα, είναι ωραίο αυτό. Λίγο, το φύλακα μου αυτή, λίγο ένα φρεσκάρισμα. Γιατί. Μην μα τη γράφω, το είπα λίγο πριν. Πολλούς. Δεν ξεκίνησε από σένα αυτή η άποψη γενικότερα. Δημήτρης Γιαννούλης. Καλό ήταν το φρεσκάρισμα γιατί είχαμε πολλούς. Σαν δημόσιο είχε γίνει. Δεν ξέρω τι μπάκα έχει εθνική. Μπορείς να θέλεις να πονάμε λίγο, αλλά τα μπακ είναι... Άστο. Συγκλονίστηκες. Με τον μπακάκι δεν συμφωνώ ιδιαίτερα, οκ, okay, αλλά... Μια χαρά είναι. Δεν με τρελαίνει. Ο συγκεκριμένος, να σου πω την αλήθεια. Και στα φιλίδες αρχηγάρα. Δεν με τρελαίνει. Έχει ο Σαφιλίδη. Έχει... Όχι για τον Μπακάκη. Έχει σιάσει ότι έχει να κάνει με ΠΑΟΚ, το έχει παρατηρήσει. Συγγνώμη, ρε, δηλαδή. Δεν θα σταθεί. Αυτή είναι η θήκη όπως τη βλέπεις τώρα. Ναι. Δεν στέκεσαι στα Σαφιλίδη, σε Γιαννούλη. Τι σου είπα. Σε Γιαννούλη, ναι, θα σταθώ. Σταφυλίδη, δεν στέκεσαι. Εντάξει, οκ. Okay. Όλη η Ελλάδα λέει ότι ο Σταφυλίδης μπορεί να είναι και αυτή τη στιγμή τα πιο δυνατά χαρτιά της Εθνικής. Δεν σου λέω για Λιμιό ακόμα. Ο Λιμιός ακόμα στην Εθνική έχει. Με τον γκολ. Κουλούρης. Με τον γκολ, κακάνε που μπήκε. Τι γίνεται. Σταύρο, εσύ. Ωραία, Ρενικό, α πω για τον Μάνταλο, αν μα αρέσει. Δεν υπάρχει αυτό. Αντί να μου βάλει το φέτε, μου βάζει τον άλλονα. Έχει καλό, έχει καλό τέρμα η Εθνική. Κοίτα, όχι, κοίτα, του Φέτφα με τον Μάνταλο υπάρχει μια ποδοσφαιρική άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να, αυτό είναι ποδοσφαιρική, αλλά τα δικά μου είναι, δεν είναι αντικειμενικά. Όχι, γιατί έχει φτιάσει μόνο ότι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα σου πω για τον. Άρα πε ότι για τον Βλαχοδήμο. Βλαχοδήμο, πολύ καλή επιλογή στο τέρμα. Θα τη πάρει μία-μία αντικειμενικά, γιατί σε πολύ. Για τον Μπακάκη σου είπα ότι δεν με τρελαίνει. Ποιοι είναι οι άλλοι εναλλακτικοί σε δεξιά τη άμυνα τη Εθνική. Στο φιλί θα μπορούσε να παίξει, αλλά παίζει τόπερ. Δεξιοπόδαρο σου λέω. Τώρα ποιος έχει δεξιοπόδαρο μπακ τώρα στην Εθνική να παίξει. Πέτρος Μάνταλος, δηλαδή σε παρακαλώ. Πολύ κακό ρυθμό. Πραγματικά πολύ κακό. Επίσης γιατί παίζει ο Κουλούρης στην κορυφή. Εντάξει, ο Κουλούρης παίζει. Το παιδί, είδες που. Βασικά θα πάρει το επόμενο παιχνίδι λογικά, γιατί έτσι το κάνει. Σου λέω. Είμαι υπέρ του Κουλούρη αυτή τη στιγμή. Τον Παυλή δεν έχει. Νίκο, τα παιχνίδια είναι ουσιαστικά διάφορα αυτά. Αυτό που θα κάνει ο προπονητής Εθνικής Ελλάδας, όπως είπε και ο Γρηγόρης Ατρίδης, ναι, που μετέφερε το ρεπορτάζ, ναι, θα μπερδέψει δύο δεκάδες, ναι, στα δύο παιχνίδια. Επειδή ουσιαστικά τώρα, για να λέμε όλα, δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο για την Ελλάδα. Οπότε είναι πολύ λογικό να κάνει μια επιλογή σήμερα και να κάνει μια άλλη επιλογή τη Δευτέρα. Πότε παίζουν ξανά, Κυριακή νομίζω. Ο Μάνταλ. Έλα, τον έφαγε στο Μάνταλ. Δεν τον μπορώ. Βάλε ρε Πέτρο Μάνταλ ένα γκολ. Να του κλείσει το στόμα. Άντε. Τι έκανες. Τίποτα, σκούτιξα το μικρόφωνο. Θα μοιραστούν οι παίκτες. Θα παίξουν το επόμενο παιχνίδι. Το Γαλανόπουλο θα χάσει. Νίκο, θες να στείλεις το χαρτάκι για την Κυριακή. Σε παρακαλώ. Να μας πεις τι θέλεις να βάλουμε ένα γκολ. Άποψή μου είναι, άποψή μου είναι, άποψή μου θα την πω. Τι είχα παίξει ρε και τώρα. Θα την πω. Γιατί? Δεν έχω ασχοληθεί στοιχηματικά με εθνικές. Καλέ, μου ήρθε το στοίχημά σου, δεν είναι. Γιατί? Δεν θυμάμαι τι παίζει. Πού να θυμάμαι, δεν ξέρω πότε το έβαλα. 7 δελτία. Πότε έγινε αυτό? Μακροχρόνιο. Μα γιατί? Τρομερά πράγματα. Τι έχει γίνει? Έλα, καλό μου κινητάκι. Είναι και η υποθεσία μας αυτή η ώρα. Είναι κοντά το Γιαννούλης και όλα την πετάει στο χώρο. Πού την πετάς, ρε? Τι είναι αυτό? Θα τρελαθούμε. Είχα παίξει σκόρες. Φιλανδία, Λιχτενστάιν 1-0. Δεν το έβαλε ο Πούκι. Έλα εσύ. Ποιος του Άμυνεν το έβαλε? Και Νορβηγία, Νησιά Φερόε 2-0 στο 27. Παίζει και Βραζιλία Αργεντινή. 0-1 η Αργεντινή. Ποιον? Λέω παίζει και Βραζιλία Αργεντινή. Με ποιον το έβαλε αυτό, ο Λίγο. Εντάξει. Ο Μέση το έβαλε.
Έκανε μέσα την μεταξύ περιπέτεια. Ναι, ναι, στην εθνική δεν βάζει γκολ και τέτοια. Στην εθνική δεν βάζει γκολ, Βραζιλία και τρίμη δεν ένα με τον πέναλτι. Κάτσε, μπορεί να ήταν πέναλτι, γιατί. Έχει πει δίπλα σε παρένθεση. Δεν έχει πει. Τι παιχνίδι έχει στο Sport. Γκένγκ με ποιον. Τι λες ρε Νίκο. Έχει ένα παιχνίδι με τη Λίβερπουλ. Είναι επανάληψη. Ναι, τι βάζουνε. Τι να βάλουν οι άνθρωποι, να γεμίσουν. Ωραία, ναι. Παίζει και η Τανζανία μας διαβάζει. Πόσο το δίνει, με ποιον. 0-1 χάνει από την η σημερινή Γουινέα. Ματσάρα. Και παίζει και η Ζιμπάμπουε, αν σε ενδιαφέρει, με την Μποτσουάνα 0-0. Μποτσου. Καλά, ξέρω, ο φίλος μπορεί να το έχουν παίξει. Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο. Όχι, εντάξει, έχει πολλή δουλειά, δεν παίζει στοίχημα αυτή τη στιγμή. Παρασκευή είναι. Δεν έχει ρεπό. Δύσκολα. Ναι, υπάρχει άδεια από τον άλλο συνάδελφο. Περαστικά. Και έχει φάει χώσιμο αδελφός. Περαστικά. Το στηρίζουμε, τι να κάνουμε. Του στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπούλας. Κάτσε, Ρενικό, 28 είναι, βιάζεσαι. Παράδειγμα, έχω κλείσει κάτι που για κούρεμα. Διαφορούμε. Κι εγώ. Εμείς και λοιπόν, ο κόσμος. Η Εθνική παραμένει στο 0-0 με την τώρα, Αρμενία. Έχετε, 29 έχει ένα κόρνερ. Τι έχει, κάτσε. Όχι, με το πλάγιο. Που αναλάβω, εγώ θα μπει. Πλάγιο. Η άβρα σου φταίει που, που του έχει φάει όλου τώρα έναν τόση ώρα. Όχι, με το που φύγει. Γιανούλη, ναι, κομπλέ θα... θα στείλω τη δική μου την άβρα. Λαχοδήμος, οκ. Okay. Παυλίδης, ναι, πάει και αυτό. Πάλι καλά, ρε Νίκο, πάλι καλά. Γιανούλη, πρέπει να βγάλει ένα σέντρα, κόβεται. Παραλίγο. Παραλίγο. Μια παράλληλη παλιά πήγε να βγάλει. Δοκάρι. Λοιπόν, που θα λέει και μια ψυχή. Θα σε ακούσει ο κόσμος αύριο, Νίκο, από το κλαν της Βικελίδης. Άμα δεν βαρεθώ να πάω, θα με ακούσει. Πρέπει να πάω και, και σε ένα συνάδελφό σου τώρα μετά. Να παραλάβω κάτι το οποίο έχει από την Τετάρτη. Νίκο, επειδή ξέρουμε όλοι ότι θα πας μία η ώρα. Όχι. Μην το παίζεις και καλά, άνετος. 2-2 και κάτι θα πάω. Εκεί θα είσαι. Σιγά μπα από τη μία ρε σε φιλικό με Τζεσικά Σόφια. Ναι, ξέρουμε ότι θα είσαι εκεί τέλος πάντων. 2 και κάτι εκεί πέρα. Άστο το χαλαρό το αν θα είμαι και όλα αυτά. Εκεί θα είσαι και το λίμπερο, Νίκο. Να κάνεις τη μετάδοση του αγώνα. Και για το αλαμπαουτάρις. Εντάξει. Έχεις έρθει σήμερα σε πάρα πολύ κατάσταση. Σε καλή κατάσταση είναι η αλήθεια. Σε πάρα πολύ κατάσταση. Καλή, σε πάρα πολύ καλή, καλή κατάσταση. Αλλά σε σημείο που ώρες λίγο μου δημιουργήσε ένα εκνευρισμό. Δεν είναι δύσκολο. Σε εκνευρίζεις Ρενικό. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάνω... Στα 2 δευτερόλεπτα. Πάνω στον οποίο βέβαια βασίζεται και αυτή η εκπομπή. Ο εκνευρισμός που υπάρχει ανάμεσα σε εσένα και σε μένα. Okay. Τι να κάνω, και φέρνει τα νούμερα, είναι η αλήθεια. Αυτό, πες τα. Αυτά τα διψήφια που πιάνουμε στην απογευματινή ζώνη. Εντάξει, να τα ακούνε αυτά. Mm-hmm. Όσοι ενδιαφέρονται για διαφήμιση, εδώ είμαστε, παιδιά. Καλέστε. Προλαβαίνετε. Ξεκάθαρα, γιατί γίνεται χαμός. Δηλαδή με το βλάκι-λάκι έχουν τελειώσει τα προϊόντα τους και περιμένουν μια παρτίδα. Γι' αυτό μας παίρνει τηλέφωνο για γκάλωπ στον αέρα. Άνα, γι' αυτό μας παίρνει τηλέφωνο για γκάλωπ στον αέρα. Δηλαδή, ποια άλλη εκπομπή μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακολουθείτε ΠΑΟΚ 24 με την Αγάπη Γαβριλίδου. Βεβαιώνω, εδώ θα είμαστε. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο λογικά. Μετά τις 18.30 σε εβδομάδα Super League επιτέλους. Καλά τα λες, Νίκο Παπαδόπουλο. Βέβαια, ναι. Καλά τα λες. Έτσι, 1-0 η Λίβερπουλ, την Γκένκ. Ναι, και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αντίο.